η Ιωάννα η Καραγιάννη θα μας παρουσιάσει και το χοροδιδάσκελο και το τι ακριβώς θα ακολουθήσει, τι θα δούμε και τι θα ακούσουμε, Ιωάννα, πες μας. Μαρία, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Νέας Αρτάκης, την Παντάνασα, σήμερα θα δούμε χορευτικά, όπως είπες και εσύ, από την αγαπημένη μας Μικρά Ασία που ποτέ δεν ξεχνάμε. Δίπλα μας είναι η Κωνσταντίνα Κυριακλίδου, μέλος του Συλλόγου, και ο χοροδιδάσκαλος, ο Κωνσταντίνος Κοντάρας, που θέλουν να στείλουν το δικό τους μήνυμα για αυτή την σημαντική σημερινή διοργάνωση. Κωνσταντίνα. Το έργο των πολιτιστικών συλλόγων είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, γιατί εκτός από το γεγονός ότι σχετίζεται με τη διασφάλιση και τη διατήρηση της τοπικής παράδοσης και του πολιτιστικού τους χαρακτήρα, ο κάθε σύλλογος επιδιώκει να βοηθήσει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και να φυπνήσει όσους περισσότερους μπορεί για θέματα ηθικής, ανθρωπιάς και αξιοπρέπειας. Εδώ πιστεύω ότι καλό θα ήταν να σταθούμε στη μάστιγα της κακοποίησης των γυναικών, που αποτελεί ανοιχτή πληγή της κοινωνίας μας. Αυτό το ζήτημα καταπολεμά ο Σύλλογος Κακοποιημένης Γυναίκας και Παιδιού, ο Καλός Σαμαρίτης, ο οποίος ιδρύθηκε το 2008 και από τότε βοηθά παιδιά και γυναίκες θύματα κάθε μορφής βίας. Ο Σύλλογος αυτός δραστηριοποιείται κυρίως στην Εύβοια και συνεργάζεται με αρκετούς πολιτιστικούς συλλόγους. Συλλογικά, λοιπόν, οι πολιτιστικοί σύλλογοι και ανθρωπιστικά ιδρύματα δουλεύουν για να βοηθήσουν τις κακοποιημένες γυναίκες, αλλά και για να τις βοηθήσουν να επανενταχθούν στην κοινωνία με την ψυχολογική τους και οικονομική τους στήριξη. Ευχή όλων μας θα ήταν να εξαλειφθούν όλα τα φαινόμενα βίας και κακοποίησης, όχι μόνο για την παρούσα γενιά, αλλά και για όλες τις υπόλοιπες. Σε ευχαριστούμε, Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνε. Εγώ να προσθέσω με τη σειρά μου ότι είμαστε δίπλα στον Καλό Σαμαρίτη. Ο χορός μας ενώνει και αυτό θα δείξουμε σε λίγο. Και να ευχηθώ χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, με πολλά χαμόγελα και με πολλά γλέντια σε κάθε σπιτικό.